Η ΔΕΙΑ Σερών αντικατεστά τους σωλήνες αμιάντου του δικτύου ίδρυυσης τοπικής κοινότητας Προβατά στο πλαίσιο του έργου βελτιώσης του δικτύου ίδρυυσης στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Σερών. Παράλληλα, προχωρά σε καθαρισμό της περιφερειακής τάφρου του χωριού. Τις εργασίες μάλιστα σήμερα επιθεώρησε ο πρόεδρος επιχείρησης Κώστας Χασαπίδης, παρουσία του τοπικού προέδρου Γιώργου Νικήτα, του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου και τον πρώην Δήμο Καπετάν Μητρούση Χρήστο Γρηγοριάδη, αλλά και του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για την καθαριότητα Παντελή Χράπα. Ήρθαμε σήμερα στον Προβατά να επιθεωρήσουμε δύο δράσεις που έχει η ΔΕΙΑ στην τοπική κοινότητα του Προβατά. Η μία αφορά τη βελτίωση των εσωτερικών δικτύων, που σημαίνει αντικαθιστούμε τους αμιαντοσωλήνες με καινούριους σύγχρονους αγωγούς, και η δεύτερη δράση έχει να κάνει με τον καθαρισμό της περιφερειακής τάφρου. Όπου έχουμε εντοπίσει, επειδή εδώ δεν είναι καταγεγραμμένα, ζητήσαμε και από τον προηγούμενο Δήμο αν έχει χαρτογραφήσει τα δίκτυα, όπου υπήρχαν χαρτογραφήσεις των δικτύων και μας είπαν ότι υπάρχουν αμιαντοσωλήνες, εμείς παρεμβαίνουμε και αντικαθιστούμε. Κάνουμε μια προεργασία πριν κάνουμε κάποιες κάθετες τομές να διαπιστώσουμε αν αυτή η χαρτογράφηση είναι σωστή και παρεμβαίνουμε. Όπου έχουμε διαπιστώσει μέχρι τα τώρα αμιαντοσωλήνες, θα αντικατασταθούν. Και όπου προκύψει στο μέλλον, αν κάποιος μας πει ότι και εδώ υπάρχει ένας αγωγός με αμίαντο, θα κάνουμε τη δράση που χρειάζεται. Αν επιβεβαιωθεί, θα αντικατασταθεί και εκεί. Είναι ένα αίτημα παλιό. Συνεχίζεται η αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων από εκεί που σταματήσαμε την προηγούμενη φορά, που είχαμε τελειώσει τον κεντρικό αγωγό ίδρυυσης που ήταν στον κεντρικό δρόμο του Προβατά. Όπως βλέπετε, συνεχίζεται τώρα και στις καθέτους και θα ολοκληρωθεί σε όλα τα σημεία, όπως σας ανέφερε και ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Χασαπίδης, που υπάρχουν αμιαντοσωλήνες. Δεν υπάρχει ακριβής αποτύπωση, υπάρχει κατά 80% περίπου γνωρίζει η ΔΕΙΑΣ που είναι οι αμιαντοσωλήνες, αλλά ενδεχομένως να υπάρχουν και σημεία που δεν τα γνωρίζει. Γι' αυτό το λόγο, όπου νομίζουν και οι κάτοικοι ότι υπάρχει αμιαντοσωλήνα, να ενημερώσουν τη ΔΕΙΑΣ έτσι ώστε να ολοκληρωθεί και σε εκείνα τα σημεία. Να σημειωθεί πως σκοπός της ΔΕΙΑΣ είναι να βελτιώσει τα δίκτυα ίδρυυσης στα χωριά που εντάχθηκαν στο νέο διευρυμένο Δήμο των Σερών, ενώ σύντομα οι αμιαντοσωλήνες σε αυτά θα αποτελούν παρελθόν. Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων που εκκρεμεί εδώ και δεκαετίες. Και επιτέλους ευτυχώς και για τη ΔΕΙΑΣ που το δίνει πράγματι λύση. Έπρεπε να αντικατασταθούν οι αμιαντοσωλήνες προπολού. Και μπήκαμε σε μια διαδικασία που τώρα αντικαθίστανται με τις κατάλληλες σωλήνες. Πιστεύω ότι θα συνεχιστεί το έργο μέχρι να αντικατασταθούν όλες οι αμιαντοσωλήνες. Τι σας λένε οι πολίτες, οι κάτοικοι του χωριού? Οι κάτοικοι του χωριού πραγματικά εισπράττουν τώρα πλέον την ικανοποίηση ότι πράγματι υπάρχει και η ΔΕΙΑΣ η οποία μας σκέπτεται. Γίνεται έργο δηλαδή. Γίνεται έργο ακριβώς. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι επαναπαυόμαστε, γιατί τα προβλήματα, όπως ξέρετε, στην τοπική κοινωνία υπάρχουν. Ένα πολύ σοβαρό θέμα είναι το αποχετευτικό των ομβρίων, στο οποίο δυστυχώς θα πρέπει να το αναδείξουμε και αυτό. Υπάρχουν και κάποια λύματα που ρίχνονται μέσα στο δίκτυο. Και εδώ θα πρέπει να δοθεί κάποια λύση. Αποκαθίσταται και η τάφρος των ομβρίων υδάτων, αλλά βέβαια σίγουρα είναι επιτακτική ανάγκη να λυθεί το συντομότερο δυνατό και το αποχετευτικό για τα λύματα.